Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πιστοί εδώ στο καθημερινό μας ραντεβού από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Τζοάννα Χριστοφόρου και για την επόμενη μία ώρα θα είμαστε μαζί για να συζητήσουμε όλα τα θέματα που καίνουν την Ελλάδα και φυσικά και το εξωτερικό. Σήμερα πρώτο θέμα με το οποίο θα ξεκινήσουμε είναι το κοινωνικό μέρισμα και φυσικά ποιες ομάδες, ποιες κατηγορίες πολιτών το δικαιούνται. Να σας πω ότι στη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος 500 ευρώ για άγαμο, το οποίο διευρύνεται στα 833 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά και ξεπερνά τα 1000 ευρώ για πολύτεκνους, θα προχωρήσει στις αρχές Μαΐου το Υπουργείο Οικονομικών. Οι δικαιούχοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις στη σχετική εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, η οποία θα έχει τεθεί σε λειτουργία μέχρι και αύριο, Μεγάλη Πέμπτη. Τα κριτήρια διανομής του μερίσματος των 525 εκατομμυρίων ευρώ κλείδωσαν την Μεγάλη Τρίτη κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπό τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, στην οποία συμμετείχαν ο Υφυπουργός Εργασίας Βασίλης Κεγκέρογλου και από το ΠΑΣΟΚ ο Φίλιππος Αχινίδης, ο Χρήστος Πρωτόπαπας και ο Γιώργος Κουτρουμάνης. Όπως προκύπτει, τα χρήματα θα δοθούν σε χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους, ανέργους και επαγγελματίες που έχουν κάνει διακοπή εργασιών. Το επίδομα αναμένεται να πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων στις αρχές Μαΐου. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ελήφθη η απόφαση να ενταχθούν στους δικαιούχους περισσότερες μονογονεϊκές οικογένειες και όσοι έμειναν άνεργοι το 2014. Ειδικότερα για τις μονογονεϊκές οικογένειες θα ισχύσει το ίδιο εισοδηματικό κριτήριο που υφίσταται για τους έγκαμους, ενώ για τους άνεργους το 2014 δεν θα εξετάζεται το εισόδημα που είχαν δηλώσει το 2012. Το φορολογητέο εισόδημα για τον άγαμο ορίζεται στα 6.000 ευρώ και το περιουσιακό όριο σε αντικειμενική αξία ακίνητης περιουσίας έως τα 125.000 ευρώ. Για τους έγκαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες τα όρια διαμορφώνονται σε 8.000 και 250.000 ευρώ αντίστοιχα. Το εισοδηματικό κριτήριο και το ύψος του επιδόματος θα αυξάνονται με βάση τον αριθμό των παιδιών. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας θα πρέπει να υπογράψει τη σχετική υπουργική απόφαση με την οποία θα καθορίζονται επακριβώς ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πόσα χρήματα θα λάβουν. Εν τω μεταξύ, σήμερα θα καταβληθεί η προκαταβολή των οικογενειακών επιδομάτων που θα αφορά στο πρώτο τρίμηνο του 2014 για τους δικαιούχους που ήδη εισέπραξαν τα επιδόματα του 2013. Με συγχωρείτε. Η προκαταβολή θα είναι το 25% του ποσού που δόθηκε για το 2013 και μετά τον έλεγχο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και του εντύπου Α21, που είναι η αίτηση, θα γίνει ο συμψηφισμός. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, ο αριθμός των δικαιούχων είναι 669.702 άτομα και θα καταβληθεί το ποσό των 136.817.889 ευρώ. Συγκεκριμένα, για την απόδοση του πρώτου τριμήνου δεν προαπαιτείται η υποβολή εντύπου Α21. Το ποσό της προκαταβολής θα ισούται με αυτό που θα ελάμβανε ο δικαιούχος για το πρώτο τρίμηνο με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1 που υπέβαλε για το προηγούμενο έτος, όπως αυτό αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία. Βάσει του άρθρου 9 της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης, η δοθήσα προκαταβολή του πρώτου τριμήνου θα συμψηφίζεται με το ποσό που θα προκύπτει μετά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1, τρέχοντος έτους και την αίτηση Α21 από τον δυνητικά δικαιούχο. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης Α21 εντός της νόμιμης προθεσμίας, τα ποσά που θα προκαταβληθούν τη Μεγάλη Τετάρτη θα αναζητηθούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εκτός αν ο υπόχρεος εντωμεταξύ τα επιστρέψει οικειοθελώς στον ΟΓΑ, που ορίστηκε ως φορέας απόδοσης με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία. Επίσης, ταυτόχρονα με την έναρξη της υποβολής του Ε1, ήδη από τις 20 Μαρτίου 2014, ξεκίνησε και η διαδικασία υποβολής του εντύπου Α21 για τα οικογενειακά επιδόματα του έτους 2014. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση δήλωση Α21 μόνο ηλεκτρονικά μέσω του περιβάλλοντος τάξης NET και αφού έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση. Διευκρινίζεται ότι όσοι υπέβαλαν αίτηση το έτος 2013 για τη χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων πρέπει να ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία διορθώνοντας ή συμπληρώνοντας το Α21 τυχόν αλλαγές που εμφανίζουν τα στοιχεία τους.
Μετά την οριστική υποβολή του Α21, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία της αίτησής τους και για τα τυχόν δικαιολογητικά που πρέπει να αποστείλουν στον ΟΓΑ μέσω της ειδικής εφαρμογής με τίτλο «Πληροφορίες οικογενειακών επιδομάτων» που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του οργανισμού www.oga.gr. Πηγαίνουμε όμως τώρα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Κάθε χρόνο οι μαθητές της τρίτης λυκείου καλούνται να δώσουν εξετάσεις για να εισαχθούν στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Στις 21 λοιπόν Μαΐου λήγουν τα μαθήματα του σχολικού έτους 2013-2014 και οι πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων των ημερήσεων και εσπερινών γενικών λυκείων και των ημερήσεων και εσπερινών επαγγελματικών λυκείων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα αρχίσουν την Τετάρτη 28 Μαΐου σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας. Επίσης, οι πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων των ημερήσιων και εσπερινών επαγγελματικών λυκείων θα αρχίσουν την 5η 29 Μαΐου 2014. Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα ξεκινήσουν το Σάββατο 21 Ιουνίου 2014. Η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα τμήματα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού θα διεξαχθεί από 23 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου του 2014. Τέλος, οι επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις των γενικών λυκείων θα αρχίσουν την 5η 19 Ιουνίου. Όσον αφορά στις απολυτήριες εξετάσεις για τα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας για την τρίτη τάξη των ημερήσεων και την τετάρτη τάξη των εσπερινών γενικών λυκείων θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014 για όσους θα έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές και θα διενεργηθούν με βάση το πρόγραμμα που καταρτίζει το κάθε λύκειο χωριστά. Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις ημερήσιων και εσπερινών των ΕΠΑΛ σε επίπεδο σχολικής μονάδας θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014 και θα διενεργηθούν με βάση το πρόγραμμα που καταρτίζει το κάθε λύκειο χωριστά. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, στις αρχές Μαΐου όλοι οι υποψήφοι για τη συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις στο λύκειο στο οποίο υπέβαλαν την αίτηση δήλωση του Φεβρουαρίου θα αποκτήσουν το δελτίο εξεταζομένου με το οποίο θα προσέρχονται στο εξεταστικό κέντρο κατά τις ημέρες των εξετάσεων. Στο δελτίο εξεταζομένου θα αναγράφεται και το συγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο, στο οποίο θα πρέπει οι υποψήφοι να προσέρχονται για την εξέταση στα πανελλαδικά μαθήματα ή σε τυχόν ειδικά μαθήματα. Στα μέσα Ιουνίου, όλοι οι υποψήφοι για τις πανελλαδικές εξετάσεις στο Λύκειο, στο οποίο υπέβαλαν την αίτηση δήλωση του Φεβρουαρίου, θα προσέλθουν για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας για να το χρησιμοποιήσουν κατά την ηλεκτρονική υποβολή του μηχανογραφικού τους δελτίου. Η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων θα γίνει και φέτος ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου από τα μέσα Ιουνίου ως τις αρχές Ιουλίου. Το έντυπο μηχανογραφικό δελτίο θα έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Μάιο. Οι υποψήφοι για το 10% των θέσεων θα μπορούν να αποκτούν προσωπικό κωδικό ασφαλείας σε όποιο λύκειο τους εξυπηρετεί. Όσοι από τους μαθητές της τελευταίας τάξης εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων πασχόντων από σοβαρές παθήσεις, έχουν ήδη πιστοποιηθεί από συγκεκριμένα νοσοκομεία για την πάθησή τους. Οι υποψήφοι αυτοί, εφόσον δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, θα αποκτήσουν ενδοσχολικό απολυτήριο και θα υποβάλουν ειδικό μηχανογραφικό δελτίο στις αρχές Σεπτεμβρίου. Για όλες τις παραπάνω διαδικασίες, οι υποψήφοι θα ενημερώνονται από τα λύκειά τους με σχετικές εγκυκλίους. Παράλληλα, ενημερωτικό υλικό, εγκύκλοι, υποδείγματα κτλ. Θα αναρτώνται και στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr στο σύνδεσμο εξετάσεις. Καλή επιτυχία να πούμε και στα παιδιά που θα δώσουν πανελλαδικές φέτος. Έχουμε έτσι και πολλές αλλαγές, τις έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές. Ό,τι καλύτερο και καθόλου άγχος και αισιόδοξη να είναι. Συνεχίζουμε τώρα και πηγαίνουμε σε συμψηφισμούς οι οποίοι έρχονται και προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Επεκτείνεται και στις οφειλές λοιπόν προς τα ασφαλιστικά ταμεία το σύστημα συμψηφισμών που ισχύει ήδη μεταξύ των οφειλών των φορολογουμένων και των επιστροφών φόρων που δικαιούνται. Θα πάμε να δούμε τώρα το σχετικό ρεπορτάζ και θα επιστρέψουμε με πολλά περισσότερα θέματα.
Επεκτείνεται και στις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία το σύστημα συμψηφισμών που ισχύει ήδη μεταξύ των οφειλών των φορολογουμένων και των επιστροφών φόνων που δικαιούνται από ΦΠΑ ή εισόδημα. Αυτό σημαίνει ότι επιχειρήσεις και επαγγελματίες που έχουν οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση για τις οφειλές αυτές και δικαιούνται επιστροφή φόρου από την εφορία θα λαμβάνουν μόνο το ποσό που θα προκύπτει μετά το συμψηφισμό των οφειλών ή δόσεων της ρύθμισης με αυτό της επιστροφής φόρου. Εντάξει, σίγουρα θεωρούμε ότι είναι ένα θετικό μέτρο. Είναι, όπως είπατε, μια, θα λέγαμε, πάγια διεκδίκηση και των επιμελητηρίων και του επιχειρηματικού κόσμου, γιατί είχαμε δει τραγελαφικά θέματα και ειδικά ανθρώπους να σέρνονται στα δικαστήρια και για 500 και για 1000 ευρώ, τα οποία πιθανόν χρωστούσαν σε κάποιον ασφαλιστικό φορέα, αλλά ταυτόχρονα κάποια επιχείρηση μπορεί να είχε να παίρνει κάποιες χιλιάδες ευρώ από επιστροφή ΦΠΑ ή και από επιστροφή κάποιων άλλων επιδοτήσεων. Και δυστυχώς, ενώ όταν εμείς χρωστάμε πρέπει να πληρώσουμε άμεσα και μας τρέχουν και στα δικαστήρια ως φοροφυγάδες ή ως φοροκλέφτες, το ίδιο το κράτος όταν χρωστάει δεν τον νοιάζει καθόλου και ας έχουν περάσει και 3 και 4 και 5 χρόνια. Άρα αυτός ο συμψηφισμός πιστεύω θα φέρει, έτσι θα λέγαμε, έναν ορθολογισμό μέσα στην οικονομία. Απλώς, όπως πάντα και κάθε φορά το τονίζουμε, φοβόμαστε κάποιες ερμηνευτικούς εγκύκλοι οι οποίοι βγαίνουν κατά καιρούς και πολλές φορές δυστυχώς καταστρατηγούν και τον ίδιο τον νόμο. Άρα ας ελπίσουμε ότι εδώ θα είναι μια πραγματική διαδικασία, ένας πραγματικός συμψηφισμός και όχι μόνο πάλι κάτι όπως συνηθίζουμε να λέμε προς όφελος του κράτους. Η επέκταση των συμψηφισμών και για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία προβλέπεται σε κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση και του Υφυπουργού Οικονομικών Γιάννη Μαυραγάνη. Η πρώτη ενδιαφερόμενη σίγουρα σε αυτό το νομοθέτημα είναι οι επιχειρηματίες. Και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τα τεράστια προβλήματα του ΟΑΕ, του ασφαλιστικού φορέα, και τα τεράστια προβλήματα που έχουν οι επιχειρηματίες να πληρώσουν τον ΟΑΕ. Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να είναι ένα αναφρυντικό στις πλάτες των επιχειρηματιών? Σίγουρα ναι, γιατί φανταστείτε ότι αρκετές επιχειρήσεις το τελευταίο διάστημα έχουν επιστροφή του ΦΠΑ. Γιατί επιστροφή φόρου εισοδήματος εκτιμώ ότι τουλάχιστον αυτή τη χρονιά κανένας μας δεν θα έχει. Άρα για αυτό το οποίο μιλάμε και μας ενδιαφέρει είναι κυρίως το ΦΠΑ. Γιατί πάντοτε υπάρχουν περίοδοι που η αγορά και λόγω της κοιλιάς που κάνει οικονομικά έχεις περισσότερες αγορές από πωλήσεις, άρα έχεις να παίρνεις πίσω ΦΠΑ. Άρα αυτό το ΦΠΑ επομένως που έχεις να εισπράττεις, που μπορεί να είναι και 10 και 20 χιλιάδες και 1000 ευρώ εν πάση περιπτώσει, μπορείς κάλλιστα πλέον να πας να το συμψηφίσεις με τη ρύθμισή σου ή ακόμα και με μια οφειλή την οποία έχεις σε ένα ασφαλιστικό ταμείο, είτε λέγεται ΙΚΑ είτε λέγεται ΤΕΒΕ. Αλλά το σημαντικότερο θα είναι ότι θα πρέπει να πάψει αυτό, θα λέγαμε, που συνεχώς το κράτος κυνηγάει τους επιχειρηματίες, όταν ακόμα και για ένα ευρώ έχεις μια οφειλή. Έτσι, αυτός ο συμψηφισμός πιστεύω ότι θα είναι ένα πρώτο βήμα στο να εξηγιανθεί αυτό το κομμάτι της οικονομίας και να αποποινικοποιηθεί, εννοείται. Και να αποποινικοποιηθεί φυσικά αυτό το σκέλος που ταλανίζει χιλιάδες επιχειρήσεις. Αλλά και το βασικό είναι ότι όταν το ΦΠΑ, το οποίο έχουμε σχεδόν πλέον κάθε μήνα ή κάθε δίμηνο, που πολλές επιχειρήσεις έχουν να εισπράττουν, να μην πηγαίνει 6 μήνες ή και χρόνια πίσω, την ίδια στιγμή να γίνεται αυτός ο ψηφισμός. Στην απόφαση προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι για την εφαρμογή του νέου συστήματος η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα αποστέλει κάθε 15ήμερο στο Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών και ΑΟ το Ηλεκτρονικό Αρχείο Επιστροφών ΦΠΑ και Φόρων Εισοδήματος, το οποίο περιλαμβάνει τους αριθμούς φορολογικού μητρώου φυσικών και νομικών προσώπων και το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία αντίστοιχα, για τα οποία έχει εκδοθεί εγκαθαρισμένο ατομικό φύλλο έκπτωσης και επίκειται επιστροφή ποσού. Πηγαίνουμε τώρα στην Κρήτη και στην υπόθεση της μαφίας της Κρήτης, η οποία εκδικάστηκε. Βαρύς λοιπόν ήταν ο πέλεκης της δικαιοσύνης για τους βασικούς πρωταγωνιστές της λεγόμενης και μαφίας της Κρήτης, του κυκλώματος που αντιμετώπισε κατηγορίες για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης και διακίνησης όπλων και ναρκωτικών. Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία που σημαδεύτηκε από εντάσεις και ανατροπές, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων επέβαλε βαρύτατες ποινές στο βασικό κορμό των 32 κατηγορουμένων. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο και επιστρέφουμε. Με
βαριές καμπάνες έπεσε η αυλαία της πολύκρωτης υπόθεσης για κίνησης ναρκωτικών και όπλων που απασχόλησε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Κρήτης τις τελευταίες 5 εβδομάδες. Μία υπόθεση με 32 κατηγορούμενους οι οποίοι αντιμετώπιζαν βαριές διώξεις όπως αυτή της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης. Χθες το δικαστήριο επέβαλε μέχρι και 18 χρόνια σε κατηγορούμενο που εμπλέκεται σε υπόθεση χασοκαλλιέργειας. Ποινή βαρύτατη για τέτοια κατηγορία. Επίσης, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων καταδίκασε τον 50χρονο κτηνοτρόφο με καταγωγή τα Ζωνιανά, που το κατηγορητήριο τον ήθελε να ηγείται σε ομάδα που διακινούσε ναρκωτικά και όπλα 15 χρόνια κάθριξη και χρηματική ποινή 20.000 ευρώ. Στο στενό του συνεργάτη, τον 42χρονο κτηνοτρόφο από το Ηράκλειο, επιβλήθηκε ποινή 18 ετών και χρηματική εγγύηση 25.000 ευρώ. Στον 47χρονο επιχειρηματία, που θεωρείται, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ως ο δεύτερος εγκέφαλος της οργάνωσης που δρούσε σε Ηράκλειο και Λασίθη, επιβλήθηκε ποινή 5 ετών και 2 μηνών, με το δικαστήριο να δέχεται ότι είναι εξαρτημένος από ναρκωτικές ουσίες. Στους υπόλοιπους 7 βασικούς κατηγορούμενους, το δικαστήριο επέβαλε ποινές από 8 έως και 10 χρόνια. Υπήρξαν ποινές μέχρι 18 έτη. Σας είπα ότι για ένας-δύο κατηγορούμενος ήταν λίγο αλμυρή η ποινή. Το είπα αυτό το πράγμα. Και προηγουμένως, γιατί δέχθηκαν πλείονες πράξεις. Αυτό είναι το θέμα, ότι επιβάρυνε το επίπεδο της ποινής, το ύψος της ποινής, το επιβάρυνε το γεγονός ότι η κατηγορία εμπερίχει και αυτοτελείς πράξεις. Αυτό έγινε. Όμως, αν θέλετε να σας πω ότι ο μέσος όρος είναι ότι για κάποιες δηλαδή ο μέσος όρος των ποινών για τη συγκεκριμένη πράξη της καλλιέργειας φέρεται να κινείται γύρω στα 10 χρόνια για μία. Στους 3 αστυνομικούς, εκ των οποίων ο ένας αξιωματικός της τοπικής Ελλάς, που απέδειξαν ότι δεν έχουν καμία συμμετοχή στις δύο ομάδες που διακινούσε ναρκωτικά και όπλα σε Ηράκλειο και Λασίθη, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων επέβαλε 3 μήνες με τριετή αναστολή. Με απόλυτη ικανοποίηση, ακούσαμε την ομόφωνη απαλλαγή του για τις κακουργηματικές κατηγορίες οι οποίες του είχαν αποδοθεί προανακριτικώς, για τις οποίες πραγματικά και ο ίδιος αισθάνθηκε ηθικά τουλάχιστον να ταλαιπωρείται όλο αυτό το διάστημα, αισθάνεται δικαιωμένος και αποκατεστάθη πλήρως. Πραγματικά ήταν τιμή μου να υπερασπιστώ τον άνθρωπο αυτόν και τιμή μου που παραστάθηκα σε ένα δικαστήριο όπως αυτό. Αξιοσημείωτο είναι ότι το δικαστήριο έκρινε αθώος και τους 32 κατηγορούμενους για την βαρύτατη κατηγορία της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης. Το μήνυμα το βασικό που αυτή τη στιγμή έρχεται πρωτογενώς και αυθεντικά από αυτό το δικαστήριο είναι το ότι οι εγκληματικές οργανώσεις είναι κουραφέξαλα. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία κάνουν περί εγκληματικών οργανώσεων ιδιοκτικές αρχές, έτσι είναι αέρας κοπανιστός. Κρατάτε το όπως ακριβώς σας το λέω. Όλα αυτά που κάνουν και αυτά είναι κατασκευές και είναι αέρας κοπανιστός. Θεωρώ ότι ήταν μία από τις σημαντικότερες υποθέσεις οι οποίες έχουν απασχολήσει τα δικαστήρια της Κρήτης. Θέλω να σας πω ότι περατώθηκε η δίκη αυτή με μία ενδελεχή εξέταση όλων των στοιχείων της δικογραφίας. Είχαμε την τύχη να δικαστούμε από ένα δικαστήριο αυξημένου κύρους. Επίσης θα σας πω ότι το εφετείο Κρήτης έχει εξαίρετους δικαστές στο σύνολό τους, το οποίο δικαστήριο συντάχθηκε με την εξαίρετη πρόταση της εισαγγελέως της έδρας. Νομίζω ότι εξισορρόπησε πάρα πολλά πράγματα. Και τώρα θα πάμε στον Εύρο και συγκεκριμένα στην περιοχή του Τριγώνουν. Εκεί λοιπόν υπάρχει το εργοστάσιο των στρατιωτικών ενδυμάτων. Πριν 24 χρόνια είχε ακουστεί η ιδέα για να κατασκευαστεί αυτό το εργοστάσιο με σκοπό να δημιουργήσει και νέες θέσεις εργασίας αλλά και να μειωθούν τα έξοδα του στρατεύματος, καθώς δεν θα γινόταν πλέον εισαγωγή των ενδυμάτων από το εξωτερικό. 17 χρόνια από όταν κατασκευάστηκε, 24 χρόνια πριν είχε πέσει η ιδέα στο τραπέζι. 17 χρόνια αφότου κατασκευάστηκε λοιπόν, αυτό το εργοστάσιο δεν λειτουργήσε ποτέ. Γιατί? Δείτε το ρεπορτάζ και θα καταλάβετε. Ήταν αρχές της δεκαετίας του 90, όταν με εξαγγελίες η τότε κυβέρνηση ανακοίνωνε τη δημιουργία εργοστασίου στρατιωτικών ενδυμάτων στην περιοχή του Τριγώνου Εύρου και συγκεκριμένα στο Σπήλαιο.
Ένα έργο άκρως σημαντικό για την περιοχή που χρειαζόταν άμεσα θέσεις εργασίας, ώστε να μην ερημώσει, αλλά και για την οικονομία του κράτους που δεν θα χρειαζόταν πλέον να εισάγει στολές για τις ένοπλες δυνάμεις. Η ιδέα έλαβε ποικίλα θετικά σχόλια και τελικά την άνοιξη του 1995 εγκρίθηκε η υπαγωγή της στον Αναπτυξιακό Νόμο 1262 κάθετος 1982. Το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στα 325 εκατομμύρια δραχμές, ενώ το μέγεθος της επιδότησης του αναπτυξιακού νόμου υπολογίστηκε σε 682 εκατομμύρια δραχμές. Το 1997 ολοκληρώθηκε η κατασκευή των κτηριακών εγκαταστάσεων του εργοστασίου στο Σπήλαιο Εύρου με την ονομασία Ενδύματα Τριγώνου ΑΕΒΕ και τοποθετήθηκε και το πρώτο διοικητικό συμβούλιο. Η εταιρεία Τρίγωνο ΑΕΒΕ ήταν στελεχωμένη διοικητικά κατά καιρούς από τους εκάστοτε δημάρχους Τριγώνου και Κυπρίνου, ωστόσο το εργοστάσιο δεν λειτουργήσε ποτέ. Οξύμορες ακούγονται οι από το 2004 εξαγγελίες του τότε Υπουργού Άμυνας ότι το εργοστάσιο θα βοηθούσε σημαντικά στην τοπική και εθνική οικονομία, αλλά τόνισε ότι δεν ήταν δυνατή η λειτουργία του κάτω από ένα καθεστώς διαπλοκής που είχε διαμορφωθεί. Τέλος, το 2010, παρόλο που υπήρχε ένα ήδη διαμορφωμένος χώρος και η Ελλάδα ξόδευε άσκοπα χρήματα για την εισαγωγή στρατιωτικών ενδυμάτων από χώρες του εξωτερικού, ο τότε νομάρχης Εύρου προχώρησε χωρίς καμία δημόσια εξήγηση στην ανάκληση της άδειας του εργοστασίου. Το συγκεκριμένο έργο είχαν αγκαλιάσει θερμά οι κάτοικοι της περιοχής του Σπηλαίου, αφού βασίστηκαν στο ότι οι νέοι θα έβρισκαν δουλειά και δεν θα ερήμωνε ο τόπος. Τώρα όμως, εν έτη 2014, βλέποντας και τον τόπο τους που ερήμωσε και κατοικείται μόνο από ηλικιωμένους, μιλάνε για την επένδυση απαξιωτικά, λέγοντας συγκεκριμένα πως ο μόνος λόγος που έγινε ήταν για να φάνε λεφτά αυτοί που τη δημιούργησαν. Έχει ερημώσει το χωριό εδώ πέρα από νέο κόσμο. Ποιο κόσμο δεν υπάρχει, μόλις συνταξιούχοι. Μόνο συνταξιούχοι, έφυγαν οι νέοι, δεν έχει δουλειές. Δεν υπάρχει. Πώς δεν. Έφυγαν όλοι. Εδώ η Ρωσία είναι όλο τώρα. Μίλεψε καθόλου το εργοστάσιο. Καθόλου δεν δούλεψε. Τίποτα. Μόνο τώρα έρχονται οι εκλογές και έρχονται οι βουλευτές και λέει αύριο θα ανοίξει. Α, έτσι. Περιμένουμε να ανοίξει. Είναι πόσα χρόνια. Α, το... Ναι, από το 1900. Ερημώθηκε, ερημώθηκε μέσα. Το 1997 δημιουργήθηκε, αλλά τίποτα δεν έγινε. Τίποτα. Οι μηχανές τα φόρτωσαν όλα, τα πήραν. Τίποτα. Ερημώθηκαν τα χωριά. Όλοι με μια σύνταξη του παππού και της γιαγιάς. Έγινε για να φάνε χρήματα. Άρα δεν είστε ευχαριστημένοι. Μήπως αν είμαστε ευχαριστημένοι ή δεν είμαστε, τίποτα δεν έχει. Είναι σημασία, πρέπει να αυτό το πράγμα. Δηλαδή πήγαμε, είναι ένα ρημαγμένο εργοστάσιο, ένα κουφάρι. Τόσα λεφτά θα πήγαν πού. Γι' αυτό το σκοπό έγινε. Δεν έγινε για άλλο σκοπό, πραγματικά δηλαδή. Δεν έγινε για να δουλέψει. Όχι. Θα έδινε μια πνοή εδώ στο χωριό. Θα δούλευαν άνθρωποι, θα γυρνούσαν κάποιοι νέοι εδώ πέρα, πιστεύετε. Ίσως το διάστημα που χτίστηκε. Να γινόταν κάτι, αλλά μετά δεν μπορούσε, γιατί δεν είχε και νέο κόσμο. Ποιες θα δούλευαν. 40 γυναίκες. Έτσι το ξεκίνησαν. Τελικά πήραν τα χρήματα, πήραν τα μηχανήματα, τα αφήσαν μέσα, με τους είδατε, με τους έδωσε. Κάθε 4 χρόνια που γίνονταν οι εκλογές, τότε περνούσαν. Σε 40 μέρες θα ανοίξει το εργοστάσιο. Σε 40 μέρες θα κυκλοφορήσει το αυτό. Αυτό. Για του λόγου του αληθές, το Thrakinet βρέθηκε στο κτίριο του εργοστασίου και κατέγραψε από κοντά την κατάσταση στην οποία έχει επέλθει πλέον το κτίριο, που για τη δημιουργία του δαπανήθηκαν περίπου 700 εκατομμύρια δραχμές. Βρισκόμαστε στην περιοχή του Βορείου Εύρου στο Σπήλαιο και συγκεκριμένα στο χώρο που θα φιλοξενούσε το εργοστάσιο στρατιωτικών ενδυμάτων με την ονομασία Τρίγωνο ΑΕΒΕ. Η ιδέα ξεκίνησε το 1990 και ολοκληρώθηκε το 1997 με τη δημιουργία των εγκαταστάσεων του εργοστασίου. Δυστυχώς όμως το 2010 και χωρίς εξήγηση, ο τότε νομάρχης του Εύρου σταμάτησε τον κύκλο εργασιών του εργοστασίου. Οι βουλευτές του Εύρου αλλά και οι τοπικοί φορείς της περιοχής συχνά έφερναν το θέμα στην επικαιρότητα, αλλά και κατέθεταν ερωτήσεις στη Βουλή για το τι μέλη γενέστε με το συγκεκριμένο εργοστάσιο, με πιο τελευταία αυτήν του κυρίου Μαρίνου Ζουνίδη, βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων στον Εύρο. Ο κύριος Ζουνίδης, πέρα από τους λόγους που ζήτησε για το γιατί δεν λειτουργήσε ποτέ η βιοτεχνία, ζήτησε να μάθει ποιοι διετέλεσαν πρόεδροι και μέλη των διοικητικών συμβουλίων, αν πληρωνόταν, πόσα χρήματα λάμβαναν και τελικά πέρα από την κατασκευή, πόσο κόστισε τελικά όλο το εγχείρημα στο ελληνικό δημόσιο. Απαιτώντας βέβαια να έρθει το θέμα στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν όσοι καταχράστηκαν χρήματα, γιατί όπως είπε κάτι τέτοιο διαφαίνεται πίσω από όλες αυτές τις διαδικασίες. Για την επένδυση αυτή έκανα εγώ ερώτηση, προσπάθησα αρκετά, αλλά η άποψή μου είναι ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να επέμβει, δεν ξέρω, ο εισαγγελέας ή είναι θέμα της δικαιοσύνης, να ψάξει, να αναζητήσει το ποιοι έχουν την ευθύνη το ότι δεν λειτουργήσε μία μέρα. Επίσης, είμαι της άποψης και το λέω συνέχεια, ότι όταν κάτι είναι δημόσιο, όταν κάτι ανήκει στο ελληνικό το κράτος,
θα πρέπει οι διαχειριστές, οι διοικήσεις που τοποθετούνται, και δεν γνωρίζω με ποια κριτήρια έχουν τοποθετηθεί πρόεδροι, αντιπρόεδροι, γενικοί γραμματείς, θα πρέπει όταν λήγει η θητεία τους να ενημερώνουν τον κόσμο, να ενημερώνουν τον λαό, στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ του Εύρου, τι έχουν πράξει. Και επίσης, οπωσδήποτε, τα οικονομικά δεδομένα. Οι δικές μου οι πληροφορίες ή η ενημέρωση μου λέει ότι κάτι δεν λειτουργήσε εκεί σωστά και ότι κάποιοι καταχράστηκαν δημόσιο χρήμα. Οι τοπικοί φορείς, όταν γίνονταν οι εξαγγελίες για τη δημιουργία της βιοτεχνίας, δηλώνουν απολύτως ευχαριστημένοι, αφού θεωρούσαν πως θα δοθεί ένα κίνητρο στους νέους της περιοχής να παραμείνουν στο Βόρειο Εύρο, και κανείς τους δεν μπορούσε τότε να φανταστεί τι εξέλιξη θα είχε το θέμα. Δυστυχώς, όλοι βλέπουν πως πίσω από τη μη έναρξη του κύκλου εργασιών της βιοτεχνίας υπάρχουν παραβάσεις και καταχρήσεις χρημάτων, και θεωρούν πως το θέμα πρέπει να φτάσει στη δικαιοσύνη για να ασκηθούν διώξεις στους υπευθύνους. Ο κ. Γκατζίδης τονίζει επίσης πως πλέον δεν υπάρχει και δυνατότητα να δημιουργηθούν ξανά τέτοιες επενδύσεις, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιτρέπει να προμηθεύει το στρατό στο οτιδήποτε, εάν δεν υπάρξει διεθνής διαγωνισμός. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, ακόμα όχι καποδιστριακός, από τις κοινότητες και στα πλαίσια στην έναρξη του Καποδιστριακού Δήμου, άρχισε αυτή η μεγάλη επένδυση όπως τη θεωρούσαμε όλοι τότε, και ότι θα έδινε μια ανάσα ζωής και για το εργατικό δυναμικό της περιοχής μας, αλλά και θα είχε και κάποια άλλα οικονομικά ωφέλη. Δυστυχώς έγινε το κτίριο, αγοράστηκαν και τα μηχανήματα, και ενώ ήταν όλα έτοιμα να ξεκινήσουν, διάφορες γραφειοκρατικές στην αρχή διαδικασίες και στη συνέχεια εμπλοκές ή ίσως κάποιων ιδιωτών ή κάποιας αναποφασιστικότητας της κεντρικής εξουσίας, έτσι ώστε να δώσει το τελικό ok, δυστυχώς φτάσαμε μέχρι σήμερα να μην έχει λειτουργήσει, και δεν πρόκειται να λειτουργήσει, γιατί πλέον η εταιρεία είναι και σε εκαθάριση μετά από πολλές δικαστικές διαμάχες που είχε. Ένα όνειρο που πραγματοποιήθηκε. Ξοδεύτηκαν τα λεφτά, έγινε το εργοστάσιο, αγοράστηκαν οι μηχανές, φάγανε πολλά λεφτά, αλλά δυστυχώς το εργοστάσιο δεν δούλεψε, τα όνειρα βγήκαν απατηλά, δυστυχώς. Και τέτοια κουφάρια στο Βόρειο Εύρο υπάρχουν πολλά. Και κρατικά, όπως είναι αυτό, και ιδιωτικά κουφάρια. Ξοδεύτηκαν τεράστια ποσά και δεν, για να δημιουργηθούν θέσεις, εννοείται, εργασίες, και δεν λειτουργήσαν ποτέ. Είναι μια αμαρτωλή ιστορία αυτό το εργοστάσιο. Πολύ καλά κάνει ο σταθμός σας και το ξαναφέρνει στην επικαιρότητα. Ξεκίνησε πριν από 24 νομίζω χρόνια, τότε που μπορούσε η Ελλάδα, δεν ήταν ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν στην ΕΟΚ, και είχε τη δυνατότητα να σχεδιάζουμε και να ονειρευόμαστε ότι μπορούμε να κάνουμε το ένα και το άλλο, παρεμβάσεις και δράσεις. Τώρα δεν μπορούμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκίνησε αυτό το πράγμα και δυστυχώς στην πορεία σταμάτησε. Δημιουργήθηκε η προοπτική πριν από αρκετά χρόνια ότι αυτή η βιοτεχνία θα δουλέψει, τέλος πάντων θα απασχολήσει έναν σεβαστό αριθμό συμπολιτών μας, θα δώσει μια άλλη ανάπτυξη στην περιοχή του Τριγώνου. Δυστυχώς όλα αυτά μείναν λόγια, κενά λόγια, κούφιες ελπίδες, δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Βλέπετε κι εσείς, θα έχετε δει σίγουρα ότι το κτίριο έχει καταστραφεί, έχει ερημώσει. Ξέρω ότι υπήρχαν κάποια διοικητικά συμβούλια στην Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, από διοικητικά συμβούλια πάμε καλά. Υπήρχαν κάποιοι διορισμοί διοικητικών συμβουλίων τα προηγούμενα χρόνια. Από εκεί και ύστερα, με τα διοικητικά συμβούλια όμως μόνο, δεν υπάρχει περίπτωση να δουλέψει ένα εργοστάσιο. Έπρεπε να γίνουν πολλά τα οποία δεν έγιναν. Θεωρώ ότι ήταν ένα επικοινωνιακό τρίκ εκείνη την εποχή η όλη ιστορία, χώρια από τα εκατομμύρια τα οποία δαπανήθηκαν τότε για να φτιαχθεί αυτό το πράγμα εκεί. Ακούσατε κι εσείς το ποσό. Τουλάχιστον 700 εκατομμύρια ευρώ είχαν δαπανηθεί για να γίνει αυτό το εργοστάσιο που θα προσέφερε και νέες θέσεις εργασίας. Ωστόσο, δεν λειτουργήσε ποτέ, ναι με φτιάχτηκε, αλλά τα λεφτά γίνανε καπνός. Πηγαίνουμε τώρα στον Οβελία. Αυτές τις μέρες έχουμε πει ότι όλοι θα σπεύσουμε για να τον προμηθευτούμε ώστε να τον σουβλήσουμε την Κυριακή του Πάσχα.
Ωστόσο, οι υπεύθυνοι λένε να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά τα αρνιά αλλά και τα αυγά, καθώς πληθαίνουν οι ελληνοποιήσεις τους. Να σας πω ότι η σφραγίδα που δείχνει την καταλληλότητα του κρέατος που προέρχεται από την Ελλάδα αλλά και από τις κοινοτικές χώρες πρέπει να είναι σε χρώμα τυρκουάζ ή κόκκινο και να έχει οειδές σχήμα. Το ρεπορτάζ που ακολουθεί είναι από το Star Κεντρικής Ελλάδας. Σαφείς οδηγίες και απολύτως χρήσιμες συμβουλές για τις πασχαλινές αγορές δίνει στους καταναλωτές ο ΕΦΕΤ και η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Στερεάς, προαναγγέλλοντας την εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά, αλλά και τη δυνατότητα καταγγελιών από τους ίδιους καταναλωτές. Θα πρέπει οι καταναλωτές να προσέχουν καταρχάς το αμνοερήφιο που θα αγοράσουν, αν είναι Ευρωπαϊκής Ένωσης εγχώριο ή Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τρίτες χώρες. Αν είναι ελληνικό ή από Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει η σφραγίδα του να είναι τυρκουάζ ή ερυθρό. Τα αμνοερήφια εισαγωγής από τρίτες χώρες έχουν τη σφραγίδα καστανό χρώμα. Οπότε και βέβαια θα πρέπει να είναι και στις δύο πλευρές σφραγισμένα. Επίσης να δούνε και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως τα τυριά, παραδείγματος χάρη η φέτα, θα πρέπει να κόβεται παρουσία του πελάτη, να μην παίρνουν προσυσκευασμένα τέτοια προϊόντα. Επίσης, να αποφεύγουν να αγοράζουν από υπαίθριες λαϊκές αγορές φρέσκα προϊόντα και φρέσκα τυριά, γιατί δεν ξέρουμε ούτε τις θερμοκρασίες, ούτε τους τρόπους υγιεινής παρασκευής των τυριών αυτών. Επίσης, ένα σημαντικό σημείο το οποίο θα πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές είναι για την προμήθεια των αυγών. Θα πρέπει το κέλυφος και με καθαρά, στο κέλυφος και με καθαρά γράμματα να γράφει το διακριτικό αριθμό του παραγωγού, να γράφει την ημερομηνία λήξης του αυγού και καθώς επίσης και την ημερομηνία οτοκίας, οπότε ξέρει περίπου ο καταναλωτής αν διατηρούνται σε δροσερό μέρος ότι μπορεί τα αυγά να είναι διατηρήσιμα ακόμα και μέχρι 28 ημέρες. Επίσης, πάνω στο αυγό ή στη μόση πάνω στο αυγό. Πάνω στο αυγό θα πρέπει να έχει μια κόκκινη σφραγίδα. Και αυτά ακόμα που είναι σε συσκευασία 4, 6 ή 8, θα πρέπει, αν το ανοίξουμε, θα πρέπει επάνω να έχει τη σφραγίδα οτοκίας. Γιατί υπάρχουν προβλήματα και έχουμε δει και στην αγορά ότι έρχονται αυγά από την Βουλγαρία ή από άλλες χώρες, ελληνοποιούνται με ελληνική σφραγίδα κτλ. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Και ένα τελευταίο που πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς των παιδιών είναι για τα αυγά τα σοκολατένια, να προσέχουν να έχουν επάνω την ένδειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και να προσέχουν αυτά τα αυγά τα οποία έχουν παιχνιδάκια μέσα, γιατί πάρα πολλές φορές παιδιά έχουν κινδυνεύσει από πνιγμό από τα παιχνίδια που έχουν μέσα τα σοκολατένια αυγά. Η Ένωση Καταναλωτών Στερεάς υποδεικνύει σύνεση και προγραμματισμό με λίστα των αγορών, ώστε να αποφεύγονται άσκοπες σπατάλες, αλλά και προσοχή στις υπερπροσφορές, που συχνά ξεπερνούν τη χώρα προέλευσης και το φθηνό προκύπτει να είναι εφάμιλο της χαμηλής ποιότητας των προϊόντων. Από τα λίγα στοιχεία τα οποία έχουμε και από την έρευνα την οποία κάνουμε και εμείς, γιατί περπατάμε μέσα στην αγορά, είναι δύσκολο να βρούμε αρνί ελληνικό κάτω από 4 ή 5 ευρώ. Εμένα μου δημιουργούν μεγάλες αμφιβολίες ή καμιά φορά, όπως έχουμε καταγγελίες από μεγάλα σούπερ μάρκετ, όπου λένε κάτι μεγάλες έτσι προσφορές και όταν πάει ο πολίτης, ο καταναλωτής εκεί και ζητάει το αρνί της προσφοράς, λέει μόλις τελείωσε, δεν έχουμε από αυτό, έχουμε από το άλλο. Άρα λοιπόν και σε αυτό να προσέχουν οι καταναλωτές και να, αν έρθει στην αντίληψή τους τέτοια φαινόμενα, να μας το καταγγείλουν στο 20509 στο τηλέφωνο της Ένωσης Καταναλωτών για να παρέμβουμε άμεσα. Δεν είναι εποχές που μπορεί να κοροϊδεύει ο κάθε ασυνείδητος επαγγελματίας, που ευτυχώς υπάρχουν λίγοι, τους καταναλωτές, γιατί είναι και περιορισμένη η αγοραστική τους δύναμη και δύσκολες οι εποχές στις οποίες βιώνουμε. Να πάμε τώρα στο πασχαλινό τραπέζι γενικότερα και σύμφωνα με το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών έχει μειωθεί κατά 7,5% η τιμή σε σχέση με πέρσι. Ωστόσο, ο καταναλωτής δεν μπορεί να καταλάβει αυτήν την μείωση γιατί και ο μισθός του φυσικά έχει μειωθεί και έχει ελαττωθεί και η αγοραστική του δύναμη. Πάμε να πάρουμε μία γεύση από τις τιμές που επικρατούν στην αγορά και επιστρέφουμε.
Περίπου 45 με 49 ευρώ θα κοστίσουν καταναλωτές φέτος ένα γεμάτο πασχαλινό τραπέζι, με τη μείωση σε σχέση με πέρσι να υπολογίζεται στο 7,5%. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, με τις καταναλωτικές οργανώσεις να μην το διαψεύδουν, αλλά να προσθέτουν πως για ακόμη μία φορά οι περισσότερες οικογένειες δεν θα νιώσουν αυτή την ποσοστιαία μείωση. Έχει γίνει μία έρευνα, το φετινό τραπέζι θα είναι κατά 7,5% πιο φθηνό σε σχέση με το περσινό. Το μεγάλο ζήτημα είναι ότι ακόμα και πιο φθηνό που είναι, υπάρχει μια μεγάλη οικονομική κρίση και μεγάλη οικονομική δυσκολία να γεμίσει. Η έρευνα συγκεκριμένη έλεγε ότι χρειάζεται γύρω στα 45 με 49 ευρώ για να γεμίσει ένα καλάθι της νοικοκυράς για το πασχαλινό τραπέζι. Παρ' όλα αυτά είναι πολλοί που ούτε θα πάρουν δώρο, έχουμε μεγάλο ποσοστό αναργίας, μεγάλες μειώσεις μισθών και ακόμα συνεχίζει να φαίνεται πολύ μεγάλο ποσό. Οι καταναλωτικές οργανώσεις συστήνουν στον κόσμο να προβεί σε εκτεταμένες έρευνες πριν τις όποιες αγορές, ώστε να καταφέρει να καταλήξει την πιο συμφέρουσα για την τσέπη του επιλογή, διότι η αγορά χαρακτηρίζεται από προσφορές και ευκαιρίες. Πρέπει να κάνει μια έρευνα, γιατί υπάρχουν μεγάλες προθετικές αγορές, οπότε θα μπορέσει ο καθένας με την οικονομική άνεση που έχει να αγοράσει και τα αντίστοιχα προϊόντα για να γεμίσει το πασχαλινό του τραπέζι. Ακόμα και το κατσικάκι, το νοβελία, βλέπουμε ότι οι τιμές έχουν πέσει, κυμαίνονται από 6 ως 6,5% ενδεικτικά και πιστεύουμε ότι θα φτάσει και στο 5,5 με 6 ευρώ το κιλό το μεγάλο Σάββατο που θα είναι οι τελευταίες μέρες. Θα αλλάξουμε τώρα εντελώς κλίμα και θα πάμε να δούμε κάποιες εντυπωσιακές εικόνες. Ο φωτογράφος των Extreme Sports, Αλεξάνδρου Σότσι, συνόδεψε τον επαγγελματία καγιάκερ Πέντρο Ολίβια και την ομάδα του σε μια βόλτα πρόκληση στα ταραγμένα νερά γύρω από το ενεργό ηφαίστειο Κιλάουα στην Χαβάη. Οι εικόνες που θα παρακολουθήσετε είναι πραγματικά εντυπωσιακές και χαρά στο θάρρος των αθλητών αυτών. Πάμε να τις δούμε. Daredevil professional kayakers Pedro Oliva, Ben Stooksbury and Chris Korbulik headed to Hawaii to paddle amongst molten lava flows. They came across this amazing scene during their search to find and paddle in the world's most extreme places. A nossa expedição tinha como objetivo encontrar rios e cachoeiras no Havaí. E a possibilidade de ver rio de lava realmente foi o que nos atraiu. The three professional kayakers were in Hawaii to film their TV program Kayak, an adventure kayaking series that airs on channel Canal Off. The fearless trio couldn't wait to get into the water for their challenge and paddled within meters of these lava flows on Big Island. Eu e meus amigos Ben Stokesberry e Chris Kerbulik empunhamos nossos caiaques para chegar no rio de lava do vulcão Kilauea. O vulcão Kilauea está em atividade desde 1983 e é um dos vulcões mais ativos do planeta. This whole island has grown by like a square mile in the last 10 years. This thing is literally the most recent piece of newly formed earth that you could possibly stand on, and we're seeing firsthand exactly what's making this beautiful island. A sensação de chegar na primeira luz do dia e ver a lava do vulcão caindo no mar é realmente inesquecível. But the dangerous location did pose a unique problem for the fearless trio. O máximo que eu cheguei próximo era impossível colocar a mão na água. A água estava fervendo e poderia queimar minhas mãos. Mas era interessante que eu me afastava. Eu espero que as pessoas que vejam essas imagens, elas não achem que é seguro ir remar tão perto da lava, né? Realmente não é seguro fazer isso. The team took advantage of this unique environment, exploring it on foot as well. O Havaí surpreendeu as nossas expectativas, né? Nós encontramos muito mais cachoeiras que poderíamos saltar. E aí eu saía e procurava lugar mais seguro. Com o remo eu ia apoiando, checando para ver onde que eu poderia pisar, mas realmente esse foi momento muito tenso, quando eu senti que o chão poderia ceder e eu caí dentro da lava. As the trio prepare for their next challenge, they know it have to be spectacular to top this adventure. E o nosso próximo desafio é seguir em busca das maiores cachoeiras do mundo. Nosso próximo destino é Austrália e Indonésia. It's just an amazing experience.
έκαναν κυριολεκτικά καγιάκ πάνω στη λάβα. Θα συνεχίσουν, λέει, θα πάνε προς Αυστραλία και Ινδονησία. Ο Θεός μαζί τους. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ευχάριστες ή δυσάρεστες, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας μέχρι αυτήν την ώρα. Όταν η επικαιρότητα τρέχει, εμείς εδώ στο zoogla.gr την ακολουθούμε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Από εμένα και τον Ανέστη, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.